Άγγελο το Σταυρός, που τέσσερα λοσκότινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματος, την αιώνια Ακρόπολη, κατεβαίνει. Τι άδοξη υποστολή, ούτε φανφάρες ούτε στρατηγή. Μόνο ένας γερμανός στρατιώτης που σκεπάζει την τροπή του με το χιτλερικό του σάβανο. Η γαλανόλευκη κυματίζει στον ελεύθερο αγέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλες τις γωνιές της Αθήνας. Ο βασανισμένος λαός δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θαύμα είναι μεγάλο και η χαρά μεγαλύτερη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους, η συγκίνηση πλημμυρίζει τα στήθια και η πρωτεύουσα δονείται ολόκληρη από ενθουσιασμό. Και οι τελευταίοι φεύγουν. Τι ηρωνία! Φεύγουν κάτω από τις αψίδες που είναι στολισμένες με τις σημαίες των οχτρών τους, κάτω από τις σημαίες των μεγάλων μας συμμάχων. Τι κακόμοιροι Γερμανοί! 12 Οκτωβρίου 1944. Όνειρο 4 χρόνων σκλαβιάς που γίνεται πραγματικότητα. Ιστορική και ευλογημένη μέρα που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του πένθους, της φρίκης και της τρομοκρατίας για να αντικρίσει τον ήλιο της ελευθεριάς. Η ανθρωποθάλασσα του αθηναϊκού λαού ξεχύνεται ακράτητη στους δρόμους σε εκδηλώσεις χαράς και ενθουσιασμού. Ο υπουργός κύριος Τσάτσος.